Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο SBC Live. Είδαμε πριν αυτό το πολύ σοβαρό θέμα για την εταιρεία Παπαστράτος, για την απόλυση του εργαζόμενου. Ακούσαμε και τη δική του άποψη. Ελπίζουμε και θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ να έχουμε και την άποψη και των άλλων πλευρών. Και του σώματος επιδόρησης εργασίας και των εργαζομένων και της εταιρείας για να βγάλουμε μια πληρέστερη άποψη. Έτσι. Γιατί ακριβώς συμβαίνει. Και να δούμε και λίγο έτσι ποια είναι η πολιτική εικόνα του πράγματος ή τέλος πάντων ποια είναι η εικόνα των πολιτικών επί του θέματος. Είναι σοβαρό θέμα. Αυτό λοιπόν και άλλα πολλά, γιατί στην επικαιρότητα πολλά βρίσκονται στο προσκήνιο αυτή την ώρα. Το Κυπριακό, η αξιολόγηση επανέρχεται σιγά σιγά, μιας και έτσι στενεύουν τα περιθώρια για την ολοκλήρωσή της, μέχρι να μπούμε στη συνέχεια στην προστατική χαλάρωση στην περιβόητη. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε κοντά μας. Ο κύριος Θανάσης Μιχαήλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή χρονιά. Και η κυρία Ανίκη Κεραμέως, βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Θέλω να ξεκινήσω λίγο από τον κύριο Μιχαήλη. Νομίζω παρακολουθήσατε το προηγούμενο θέμα. Και πολλοί και ευρωβουλευτές του κόμματός σας και από το δικό σας έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα, νομίζω, τις τελευταίες ημέρες. Ναι, ένα σύντομο σχόλιο. Ένα σύντομο σχόλιο, αν θέλετε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Έχω τοποθετηθεί γενικότερα στο ζήτημα του εργασιακού μεσαίωνα. Έχω την αίσθηση ότι πηγαίνουμε πίσω από τις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης. Όχι πίσω από τις αρχές του εργατικού κινήματος του 21ου, του 20ου και του 21ου αιώνα. Δηλαδή, διώχνουν όποιον θέλουν, όποτε θέλουν, χωρίς να τηρούν στοιχειώδεις κανόνες. Και είναι ένα ζήτημα αυτό, όχι μόνο για την κυβέρνηση, αλλά και για το ευρωπαϊκό γίγνεσθε, εάν αυτό που λέγεται ευρωπαϊκό κεκτημένο, που σημαίνει σεβασμός στους κανόνες του διαφωτισμού, εγώ ξαναλέω, δεν επιμένω στο αριστερό εργατικό κίνημα, στους πιο πρώιμους κανόνες του διαφωτισμού, αν μπορούν να τους κρατήσουν. Και δεν τους κρατούν. Πάμε σε εργαζόμενους ενοικιαζόμενους. Στην περιοχή μας έχουμε την Λάρκο και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Θα πάμε και στο τραπεζικό σύστημα σε τέτοιους εργαζόμενους και δεν ξέρω πλέον πώς θα αντιμετωπίσει η μελλοντική γενιά τέτοιες καταστάσεις εργασίας. Θα δούμε, γιατί το εργασιακό είναι το αγκάθι της δεύτερης αξιολόγησης. Ασφαλώς. Θέλω να πω και στην κυρία Κεραμέως και για ένα σχόλιο, αν θέλετε και εσείς για αυτό το ζήτημα. Κοιτάξτε, ομολογώ δεν παρακολούθησα το ρεπορτάζ. Συνεπώς, προτιμώ να μην εκφέρω γνώμη όταν δεν έχω συνολική εικόνα των πραγματικών γεγονότων. Εδώ πάντως είμαστε, μπορούμε να σας στείλουμε το βίντεο να το δείτε αναλυτικά κι εσείς. Και σαν κόμμα, γιατί έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον. Να πάμε λίγο στο θέμα των εργασιακών, μια και το ανέφερε ο κ. Μιχαήλης. Βέβαια, ναι, συνδέονται. Είναι το μεγάλο αγκάθι. Αν περάσουν κάποια ζητήματα, όπως τα ζητούν τελικά οι θεσμοί, μπορούν να οδηγηθούμε σε κάποια από αυτά που περιγράψατε. Εκτιμώ ότι σε μεγάλο βαθμό η πραγματικότητα προσεγγίζει αυτά που περιγράφω, γιατί δεν τα περιγράφω από το μυαλό μου ούτε από κάποια ιδιοληψία. Παρακολουθώ τα γεγονότα, παρακολουθώ τα ζητήματα στην επαρχία, στα λιγοστά εργοστάσια που μείναν, γιατί στη Φθιώτιδα, στο πέταλο του Μαλιακού, το γνωστό αν το έχετε ακούσει, υπήρχε πληθώρα εργοστασίων μικρής εμβέλειας, θα έλεγα, τα οποία έχουν αποδομηθεί πλήρως τα τελευταία 15 χρόνια. Μην μου πείτε τώρα τα δύο χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια. Μιλάω από το 1985. Το επιβεβαιώνω. Ως δημοσιογράφος που ξεκίνησε την καριέρα του από τη Στερεά Ελλάδα και την έχω οργώσει πραγματικά όλοι, το επιβεβαιώνω. Την ίδια ώρα όμως ο κ. Χτσιόγλου σήμερα είπε ότι συνεχίζει να αποτελεί αιχμή το εργασιακό και συγκεκριμένη η επαναφορά του συλλογικού διαπραγματεύσεως για το κλείσιμο της αξιολόγησης. Τελικά τι θα γίνει, τι είναι μεγαλύτερη προτεραιότητα για εσάς? Εγώ θα σας το πω τόσο ευθέως, θέλω να σας το θέσω ευθέως το ερώτημα. Να κλείσει αξιολόγηση ή να διασφαλιστούν αυτά τα βασικά και κεκτημένα τα εργασιακά για εσάς? Να κλείσει. Γιατί δεν συμπίπτουν τόσο. Κοιτάξτε, να κλείσει μια αξιολόγηση που θα αποδομήσει πλήρως τις εργασιακές σχέσεις, την οικονομία της χώρας κλπ. Προφανώς προτεραιότητα είναι να διατηρηθούν οι εργασιακές σχέσεις, να διατηρηθούν μερικά κεκτημένα που έως τώρα έχουμε. Αυτό όμως μάλιστα λέτε είναι ότι θα μείνει αξιολόγηση ανοιχτή. Θα το δούμε, γιατί. Παγωμένη. Αυτό σημαίνει ότι μένουν αμετακίνητες και οι δύο πλευρές. Εμείς από την πλευρά μας. Αν δεν μπορεί να και μια ρήξη όμως αυτό. Αυτό είναι αμετακίνητες και οι δύο πλευρές. Εμέσως τουλάχιστον. Αν μείνουν αμετακίνητες απολύτως και οι δύο πλευρές, αυτό που λέτε είναι πιθανό ενδεχόμενο. Άρα και μετά τι. Και μετά τι, η ζωή θα δείξει. Η ζωή προχωράει. Τίποτα δεν είναι αδιέξοδο. Αυτό που μας λέτε είναι είδηση πάντως. Όχι, έτσι. Δεν είναι είδηση. Εγώ δεν βγάζω ειδήσεις. Εγώ εκτιμήσεις κάνω. Τις ειδήσεις τις καθορίζω. Το λέω από τη δημοσιογραφική πλευρά. Εγώ λέω τούτο όμως. Λέω τούτο ότι από την πλευρά της η κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως δηλώνεται και όπως εγώ πιστεύω ότι θα στηρίξει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, επιμένει στην διατήρηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Άρα δηλαδή, αποτελεί προτεραιότητα αυτό για σας, παρά το δηλαδή, δεν θα υποχωρήσει πίσω από το ευρωπαϊκό κεκτημένο που με απλά λόγια λέει συλλογικές συμβάσεις παντού. Μάλιστα.
Έστω και αν αυτό παραβιάζεται σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, μερικώς ή και ευρύτερα. Φαντάζομαι από τη δική σας πλευρά το κλείσιμο της αξιολόγησης, να το κάνω αυτό το ερώτημα και για εσάς, αποτελεί μεγαλύτερη προτεραιότητα από το να γίνουν κάποιες εκτόσεις ή παραχωρήσεις ενδεχομένως εργασιακά. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπαίνω σε συγκρίσεις. Θα πω όμως το εξής. Όλη αυτή η συζήτηση τα εργασιακά είναι μεν πάρα πολύ σημαντική, όμως χάνει λίγο την ευρύτερη εικόνα. Και η ευρύτερη εικόνα ποια είναι? Ότι για πρώτη φορά έχουμε ένα ιστορικό 913.000 ανέργων. Είναι ρεκόρ αρνητικό της χώρας μας. Μόλις είναι αυτά επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας το περασμένο μήνα. Δεν έχουμε ξανά τέτοια νούμερα. Για πρώτη χρονιά φέτος έκλεισαν περισσότερες επιχειρήσεις από όσες άνοιξαν. Και παρά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, που ήταν πάρα πολύ δύσκολα πράγματα, χρονιές 12, 11, 12, 13, και όμως άνοιξαν περισσότερες επιχειρήσεις από ό,τι έκλειναν. Τώρα, για πρώτη χρονιά το 2016, έκλεισαν περισσότερες επιχειρήσεις από όσες άνοιξαν. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Τα λέω για να πω, ναι, μεν είναι πολύ σημαντική η συζήτηση για την προστασία των εργαζομένων και σε πολλά θέματα συντασσόμαστε. Για παράδειγμα, ότι πρέπει. Θεωρούμε, για παράδειγμα, ότι πρέπει να αλλάξει ο συνδικαλιστικός νόμος. Θεωρούμε ότι δεν τίθεται θέμα τώρα ομαδικών απαλήσεων, αλλαγής ομαδικών απαλήσεων κ.ο.κ. Αλλά όλα αυτά, ξέρετε, είναι μια συζήτηση που γίνεται λίγο ξεχωριστά, με την έννοια ότι εδώ πέρα το εργασιακό τοπίο της χώρας είναι δραματικό. Και είναι δραματικό γιατί δεν υπάρχουν επιχειρήσεις, δεν κινείται η οικονομία. Αν παραμείνουν οι θεσμοί και κυρίως το ΔΝΤ σε αυτή την αδιάλακτη στάση για το εργασιακό. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε κάποιες υποχωρήσεις για να κλείσει αξιολόγηση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Θα πρέπει να φτάσουμε δηλαδή και σε αυτό το σημείο. Κοιτάξτε, απλά και μόνο για να κλείσει αξιολόγηση. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς έχουμε πει ότι η αξιολόγηση θα πρέπει να έχει κλείσει προπολού. Κάθε μέρα που περνάει, κάθε εβδομάδα που περνάει, στοιχίζει τον ελληνικό λαό. Να θυμίσω ότι η πρώτη αξιολόγηση καθυστέρησε τόσο πολύ. Πήγε ο κ. Τσακαλώτος στην Αιαρνή Σύνοδο του Δούνου του πέρυσι την Άνοιξη και γύρισε με 3,5 δις μέτρα κόφτη, το οποίο δεν προβλεπόταν προηγουμένως. Όλα αυτά επειδή καθυστερούσε να κλείσει η αξιολόγηση. Τώρα μας είχε πει ο Πρωθυπουργός. Αυτά όμως δεν δεσμεύουν και εσάς. Όταν γίνεται κυβέρνηση, δεν θα τα δεσμευτείτε κι εσείς από τον κόφτη, ενδεχομένως αν προβείτε σε. Κοιτάξτε, το κόφτη συνεργοποιείται. Αν και εφόσον. Επίσης έχει δεσμευτεί, μάλλον φαίνεται, ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα από το 2018 και μετά θα είναι στο ύψος του 3,5%. Αυτό δεν δεσμεύει και την κυβέρνηση, την μελλοντική. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Το μνημόνιο θέτει δημοσιονομικούς στόχους. Λέει τι στόχους πρέπει να επιτύχουμε. Δεν σου λέει πώς θα επιτύχεις αυτούς τους στόχους. Ναι, αλλά και αυτό είναι ξεκάθαρο. Μετραλυτότητας. Θα σας πω, και αυτό είναι ξεκάθαρο. Το έχουν πει και όλοι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Ναι. Ότι και το λένε και στελέχη της κυβέρνησης, άλλωστε εδώ πέρα. Ότι η επιλογή επιβολής φόρων ήταν ξεκάθαρη επιλογή της κυβέρνησης. Το ομολογούν και τα στελέχη της κυβέρνησης. Έχω βρεθεί πολλάκι σε πάνελ με εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έχουν ομολογήσει ότι πράγματι ήταν η επιλογή τους. Δηλαδή, το ότι ο προϋπολογισμός του 2017 είχε μόνο 3% περικοπή δαπανών και όλο το υπόλοιπο ήταν επιβολές φόρων και άλλων αυτό είναι μια επιλογή, το πώς φτάνεις εκεί πέρα. Πάντως, εμείς έχουμε πει πολύ συγκεκριμένα. Στην Δημοκρατία υπήρχε φορολογική, βαριά φορολογική. Θα σας πω, το δεύτερο μνημόνιο. Ενδεχομένως βαρύτερη, όπως λέτε, επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπήρχε βαριά φορολογική. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πει μια ξεκάθαρη θέση. Έχουμε παρουσιάσει συγκεκριμένες μειώσεις φόρων. Περιορισμένες μειώσεις φόρων. Δεν έχουμε τάξεις πάντα στα πάντα. Δεν έχουμε πει θα καταργήσουμε τον ένφια. Δεν έχουμε πει ότι θα μειώσουμε, θα δώσουμε 13η σύνταξη του καθεξής. Όχι. Έχουμε υποσχεθεί κάποιες λελογισμένες μειώσεις φόρων. Και έχουμε συνοδεύσει αυτές από συγκεκριμένες περικοπές δαπανών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτά μπορεί να γίνουν ανεξαρτήτως της οικονομίας της χώρας. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε πει ότι θα μειώσουμε το φόρο στις επιχειρήσεις από το 29% στο 20% σε βάθος διετίας. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί αν δεν κινηθεί η οικονομία, αν δεν δώσει κίνητρα σε επιχειρήσεις, δεν πρόκειται να δούμε αυτόν τον αριθμό των ανέργων να πέφτει. Έχουμε συνοδεύσει λοιπόν αυτό από συγκεκριμένες περικοπές δαπανών. Και εκεί είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Δεν μιλάμε για μειώσεις μισθών, δεν μιλάμε για πωλήσεις, δεν μιλάμε για συντάξεις. Μιλάμε για παράδειγμα για τις ΔΕΚΟ. Οι ΔΕΚΟ επί ΣΥΡΙΖΑ ξεπέρασαν τον προϋπολογισμό τους, ξέφυγαν από τον προϋπολογισμό κατά 570 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο και μόνο αν σου λουπώσει κανείς. Άρα εκεί βρίσκεται πεδίο δράση ό,τι αφορά τη μείωση δαπανών. Σε περικοπές δαπανών στοχευμένες. Στοχευμένες περικοπές δαπανών. Δεσμεύεστε ότι δεν θα γίνουν περικοπές συντάξεων. Έχουμε μιλήσει για συγκεκριμένες περικοπές δαπανών. Πολύ συγκεκριμένες. Θα κλείσετε δημόσιους οργανισμούς ενδεχομένως. Σας ξαναλέω, μόνο και μόνο αν εξορθολογήσουμε τους προϋπολογισμούς, δηλαδή αν κρατήσουμε εντός προϋπολογισμού, σώζουμε 570 εκατομμύρια, το οποίο σημαίνει σχεδόν το 1/3 του ασφαλιστικού. Κύριε Μιχαλή, σας βλέπω σημειώνατε αρκετά πράγματα όσο μιλήσατε για την κυρία Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως είναι μια πάρα πολύ καλή συνάδελφος και μπορούμε να συνονόμαστε. Έβαλε σωστά μερικά ζητήματα, όπως ότι το μνημόνιο που ψηφίστηκε με 221
τον Αύγουστο του 2015, βάζει συγκεκριμένους στόχους. Από εκεί και πέρα, οι εξειδικευμένοι νόμοι εφαρμοστικοί είναι της επιλογής της όποιας κυβέρνησης έτυχε να είναι. Έτυχε να είναι ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ. Και εσείς επιλέξατε φόρους. Για να δούμε τώρα. Για να δούμε τι επιλέξαμε. Τι επέλεξε προηγουμένως η Νέα Δημοκρατία? Σε ένα μνημόνιο στο οποίο άφησε ουρές γιατί δεν τις εφάρμοσε και μέσα στο τρίτο μνημόνιο ήταν και όσα δεν εφαρμόστηκαν στα δύο προηγούμενα. Τι είχε επιλέξει? Είχε επιλέξει απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, συγκεκριμένες, τους οποίους επανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και συζητούνται τώρα. Γι' αυτό δεν είχαμε αμφιβολία, για τους φόρους λέμε. Για τους φόρους. Θέλω εκεί να... Οι φόροι λοιπόν που έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το 23 να γίνει 24. Στον φόρο εισοδήματος της μισθωτής εργασίας, που ουδέποτε ακούγεται αυτή η έκφραση στη Βουλή από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας κυρίως, το 26 πήγε 22 και ανέβηκε από τις 20.000 και πάνω το 22 να πάει 29, εάν δεν κάνω λάθος. Και νομίζω πως δεν κάνω λάθος. Και όταν σήμερα συζητάει η Νέα Δημοκρατία για μειώσεις φόρων, η κυρία Κεραμέως έκανε συγκεκριμένο και λέει μειώσεις φόρων στις μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν είπα μεγάλες, επιχειρήσεις. Στις επιχειρήσεις. Σεβαστό, με συγχωρείτε. Έχει μια σωσή. Με την προσδοκία ότι αυτό το μοντέλο, που είναι το μοντέλο Friedman της ακραίας νεοφιλελεύθερης σχολής του Σικάγο, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Δεν εντάσσονται σε αυτό το δόγμα. Γιατί το... η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν μειώσουν την φορολογία σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι αυτό είναι νεοφιλελεύθερο, ας πούμε. Μέτρο, έτσι δεν είναι. Το τσακάλωτο στο πρώτο. Το 3,5%. Αν το 3,5% του πλεονάσμα, το πρωτογενέ πλεονάσμα, το πάμε 2,5%. Το 1% το ένα να βοηθηθούν οι επιχειρήσει, όχι μόνο με μειώσει φόρων και με άλλου στοχευμένε ενέργειε. Αλλά εγώ διαρωτώ με στο εξή. Η μείωση φόρων των επιχειρήσεων τα προηγούμενα χρόνια που δεν επιβαρύνθηκαν τόσο όσο λέγεται ότι επιβαρύνθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν αυτές που φέραν το 27% της ανεργίας στις αρχές του 2015, που σήμερα η ανεργία είναι 23,1, έβλεπα προηγουμένως που δείχνατε. Ναι, όταν όμως είχε ύφεση, γιατί ύφεση, μια μονάδα ύφεση δημιουργεί 40.000 ανεργίας. Μάλιστα. 1% ανάπτυξη δεν δημιουργεί 40.000 εργασίες όμως, δημιουργεί 25. Σωστά. Η δυναμική ύφεση και ανάπτυξη δεν είναι η ίδια. Σωστά. Άρα λοιπόν, παρόλα αυτά, όταν έχει ύφεση όμως για 2-3 χρόνια, λογικό είναι και επιχειρήσει να πρέπει να προσαρμοστούν, ότι και ο τζίρος θα πέσει. Δεν αμφισβητώ εγώ αυτό. Εγώ σας λέω τα στοιχεία λοιπόν. Ναι. Μέσα στα 2 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, η ανεργία από 27 έγινε 23. Δεν επιχαίρει κανείς γι' αυτό. Δεν είναι καθόλου καλή η κατάσταση. Και πρέπει, ο στόχος είναι να μειωθεί η ανεργία. Πώς πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό? Ποιο? Ότι μειώθηκε κατά αυτό το ποσοστό. Η μείωση της ανεργίας που πιστεύουμε ότι οφείλεται. Δεν βλέπουμε ότι αναπτύχθηκαν πάρα πολλές επιχειρήσεις και θα ήταν λάθος μας να το πούμε αυτό. Το ότι αναφέρεται από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ότι κατέρευσαν οι επιχειρήσεις, αναφέρει αριθμητικά. Δεν αναφέρει ποσοτικά. Μπορεί να κατέρευσαν 5 μικρές, αλλά κρατήθηκε μια μεγάλη και επεκτάθη λίγο. Έχω σήμερα την έκθεση του ΕΟΒΕ μαζί μου. Αλλά που λέει, δεν ήρθαν, εγώ αυτό λέω. Δεν προήλθαν δηλαδή από δεν ήρθαν οι νέες επενδύσεις. Σταθεροποιήθηκε όμως. Σωστά. Σταθεροποιήθηκε όμως ο κατήφορος της οικονομίας από τους δείκτες, όπως αυτοί αποτυπώθηκαν από διάφορους οργανισμούς, που δεν είναι απόλυτα οι ίδιοι, αλλά δείχνουν σταθερότητα και μια μικρή άνοδο. Και εγώ θα πω ευθέως ότι το ποσοστό αυτό περίπου του 4% που μειώθηκε η ανεργία είναι μέσα από την ορθολογική αξιοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, όπου και εκεί οι εργασιακές σχέσεις δεν είναι οι επιθυμητές κατά την λογική τη δική μας. Δεν μας αρκεί όμως αλλά... αυτό, κύριε Μιχαλή. Σωστά, δηλαδή, σωστά. Δηλαδή, λέμε συνεχώς για ένα ΕΣΠΑ και θέλω να πάμε και στην κυρία Κεραμέως. Λέμε συνεχώς για ένα ΕΣΠΑ, για επιδοτούμενα προγράμματα, που αυτά πρέπει να υποβοηθούν τις επιχειρήσεις και την οικονομία. Έτσι είναι, όπως θα πρέπει να φτάσουμε στο τι μας βοηθά. Και δεν φτάνουμε στο τι μας βοηθά πραγματικά. Κυρία Κεραμέως. Κοιτάξτε να δείτε. Ο κ. Μιχαλής μίλησε για τους φόρους. Νομίζω δεν απήντησε. Είπε μόνο για το ΦΠΑ από 23-24%. Να θυμίσω μόνο τους φόρους από 1η-1η-2017. 2,6 δις νέοι πρόσθετοι φόροι. Φόροι στη βενζίνη, στο πετρέλαιο κίνησης, στο τηλέφωνο, στο ίντερνετ, στον καφέ, στα τσιγάρα, στην φορολογία των εισοδημάτων από ενίκεια. Και φτάνω και στο φλέγον, στις ασφαλιστικές εισφορές. Και το λέω φλέγον γιατί. Διότι όταν σε ένα νέο επαγγελματία, σε ένα μηχανικό, σε ένα λογιστή, σε ένα δικηγόρο, του λες ότι θα δίνει στο κράτος συνολικά το 70, έως το 70-80% αυτού που βγάζει, σας διαβεβαιώ γιατί είμαι στον κλάδο, κινούμαι στην αγορά, σας διαβεβαιώ ότι ξέρετε τι κάνουν όλοι. Κλείνουν τα βιβλία τους
και δουλεύουν με μαύρα. Και είναι λυπηρό που το λέμε αυτό. Να ισχυριστεί ότι μια αριστερή κυβέρνηση δίνει έτσι μεγαλύτερη στήριξη στους πιο ευάλωτους. Οπότε μια ελάφρυνση. Μισό λεπτό όμως. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Θα σας πω ποιο λάθος κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι πολλαπλασιάζοντας τις φορές, επί 4, επί 5, επί 6 κατά περιπτώσεις, θα πολλαπλασιάσει αντιστοίχω τα εισοδήματα για τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό όμως είναι ένα πεδαριώδες λάθος. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς επιφανής οικονομολόγος για να καταλάβει ότι όταν απλά αυξάνεις τους φόρους, δεν αυξάνεις την σπραξιμότητα. Το αντίθετο συμβαίνει. Όταν φτάνεις σε ένα σημείο και έχεις πάρα πολλούς φόρους, εντάξει. Ναι. Μα η αλήθεια ποια είναι αυτή τη στιγμή. Άμα δίνετε το 70% αυτό που βγάζετε ή το 80% αυτό που βγάζετε, έχετε κανένα κίνητρο για να δηλώσετε σωστά τα εισοδήματά σας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δυστυχώς αυτή η νέα νομοθεσία οθεί. Και ειδικά και τους νέους, οθεί τους ελεύθερους επαγγελματίες στην εισφοροδιαφυγή και στην αδήλωτη εργασία. Που βέβαια όμως να πούμε ότι ήδη. Ασφαλώς και υπήρχε. Είναι μια μεγάλη πληγή. Είναι και θα είναι από ό,τι φαίνεται. Είναι μια μεγάλη πληγή. Και να κάνουμε δηλαδή, και μια συζήτηση. Σε καλύτερες εποχές δεν είδαμε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ασφαλώς και θα πρέπει. Δηλαδή, να το πω πολύ απλά. Δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα, καμία άλλη, πείτε μου, μια ευρωπαϊκή χώρα, στην οποία να επιβαρύνεται ο εργαζόμενος με 70 και 80% αυτό που βγάζει. Εγώ παρακαλώ τον κύριο Μιχαλή να μου πει μια ευρωπαϊκή χώρα στην οποία να υπάρχει τέτοια επιβάρυνση. Κύριε Μιχαλή, να σας απαντήσω. Δεν θα βρω μια ευρωπαϊκή χώρα, δεν το έχω μελετήσει το ασφαλιστικό των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά έχω μελετήσει. Φορολογία, ασφαλιστικό μαζί, όλα μαζί σε πακέτο. Μιλάει επιβαρύνσεις συνολικές. Στον εργαζόμενο. Είναι επιβαρύνσεις συνολικά στην τσέπη του κάθε εργαζόμενο, αλλά για να δούμε συγκεκριμένα την καθεμιά. Το ασφαλιστικό. Η μισθωτή εργασία πρέπει να πούμε πλήρωνε πάντα 20% κύρια ασφάλιση. 7,695 για την ακρίβεια. 7% υγειονομική και όποιος ήθελε να έχει πρόσθετα ταμεία επικούρικα, τα επιπλέον. Ναι. Εγώ λοιπόν που ήμουν μισθωτός και δήλωνα εισοδήματα ως εκπαιδευτικός κατά μέσο όρο 15 με 25.000, λάθος κάνω, 15 με 20.000 μισθωτός, έβλεπα, να το πω ευθέως και ευθαρσώς προς την κυρία Κεραμέως, ότι ο μέσος όρος δηλωθέντων εισοδημάτων δικηγόρων, μηχανικών και γιατρών ήταν κάτω από 10.000. Ήταν στο όριο του λόγου. Συμφωνώ, δεν δικαιολογεί όμως και τη λέω. Κύριε Μιχαλή, δεν έχω καμία αντίρρηση από αυτό. Ήταν περιστατικό, κύριε Μιχαλή, που γιατρός δήλωνε λιγότερο από τη γραμματέα του. Άρα. Ήταν σε περιστατικό. Λέω λοιπόν εγώ. Να δούμε λοιπόν. Λέει λοιπόν το ασφαλιστικό το εξής απλό. Ο καθής θα πληρώνει ανάλογα με τα καθαρά του εισοδήματα. Αφού λοιπόν εγώ διαπιστώνω ότι ο Χ επαγγελματίας δηλώνει 10.000 καθαρά εισοδήματα, καθαρά πάντα σημειώνω, όχι το τζίρο, η εισφορά του θα είναι το 27%. Και αν είναι νέος θα είναι ποσοστό του 27%. Πόσο είναι αυτό, 2.700. Σήμερα ο νέος δικηγόρος, κυρία Κεραμέως, πώς θα πληρώνει, νομίζω 280 το μήνα. Με το νέο ασφαλιστικό θα πληρώσει λιγότερα. Αυτό γιατί δεν το λέμε. Ο μεγάλος δικηγόρος θα πληρώσει περισσότερα. Έτσι τα μεσαία εισοδήματα όμως. Τα μεσαία εισοδήματα κάτω των 15.000 θα πληρώσουν λιγότερα. Ναι, δόθηκαν αλλά και των 15.000 μεσαία θεωρούνται. Μεσαία. Λιγότερα θα πληρώσουν. Οριακά. Πάνω από 15.000 πολύ περισσότερα. Θα το δείτε. Εγώ θα κύριε ήθελα. Μιχαλή, αυτοί οι οποίοι δίνουν τις θέσεις εργασίας. Είναι αυτοί. Τα μεγάλα. Όχι τα μεγάλα, τα μεσαία. Και μεσαία. Πάρα πολλά μεσαία δίνουν θέσεις εργασίας. Να συνομιλήσουμε ποια εννοείται μεσαία. Κοιτάξτε, τώρα εγώ δεν θα μπω σε μια. Εντάξει, σε σχέση με το ευρωπαϊκό πρότυπο, δεν έχουμε. Οι μεγάλες μας είναι οι μεσαίες. Πάντως η ουσία ποια είναι. Η ουσία είναι ότι κλείνουν γραφεία. Κλείνουν λογιστικά γραφεία, κλείνουν γραφεία μηχανικών. Είναι ότι θέλει μια μεσαία τάξη. Συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν χαρακτηρίζομαι να διακόπτω ούτε εγώ ούτε εσείς. Συνεχίστε και θα πω. Όχι, πείτε μας. Εντάξει, με ενδιαφέρει να δω πώς απαντήσετε. Να σας απαντήσω. Εμένα η άποψή μου είναι ότι αν δεν δούμε και την ιστορική εξέλιξη αυτής της λεγόμενης μεσαίας τάξης που λέει ότι δημιουργεί τον πλούτο και δίνει τις θέσεις εργασίας, αυτή που διαχειρίστηκε τον πακτολό χρημάτων από το 80 μέχρι εδώ, αυτή που έχει μια μερίδα καταθέσεων 90 δις στο εξωτερικό που αρνείται να τα φέρει έξω, αυτή που καμαρώνει γιατί έχει το μεγάλο αυτοκίνητο με τον βουλγάρικο αριθμό αλλά και την ελληνική σημαία στο μπαλκόνι, αν δεν δούμε και τη συμπεριφορά αυτής, δεν μπορούμε να πάμε κύριε σε ένα Μιχαλή, ασφαλιστικό. Συμφωνούμε. Αλλά να σας πω κάτι, ο κόσμος που μας βλέπει σήμερα το βράδυ, ναι. Τι σκέφτεται. Θα βγάζω 100 ευρώ και τα 80 τα δίνω στο κράτος. Να τα δούμε, γιατί στα μαθηματικά σας, με συγχωρείτε, δεν είστε καλοί. Κάντε λάθος. Ο δικηγόρος, ο οποίος κρίνει πολύ καλά τον κλάδο, σας διαβεβαιώ, φτάνει 80%. Να πούμε κάτι άλλο, γιατί δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Ένας ο οποίος βγάζει, κάνει ελεύθερος επαγγελματής και βγάζει από διάφορες δουλειές που κάνει, 700 ευρώ.
700 ευρώ. Πόσα μπορεί να του μείνει στην τσέπη για παράδειγμα. 700 ευρώ. Πόσα μπορεί να του μείνει στην τσέπη για να ζήσει αυτό και η οικογένειά του ενδεχομένω. 700 ευρώ πότε, 800. Το χρόνο, το μήνα. Όχι, όχι, με το χρόνο να πάμε. Πόσα πάει, επί 12 πλέον, γιατί δεν έχει πληρώσει. 10.000 ευρώ. Εμπειρικά, ναι. Καθαρά. Ναι. Έχει πληρώσει όλα του τα έξοδα με αποδείξεις. Μισό λεπτό. Αν τα πάμε καθαρά. Γιατί είπε δεν πάμε μαύρα στα μαύρα. Ασφαλιστικές εισφορές. Όχι, καθαρά, ξέρετε τι εννοούμε. Έχει πληρώσει το ενίκιο του και έχει πάρει απόδειξη. Γιατί αν το έχει πληρώσει μαύρα, είναι άλλη ιστορία. Τη δέκομαι, γιατί δεν τη βάζει μέσα. Τα κοινόχρηστα γιατί δεν μπορούν να μπουν μέσα. Μα είναι κακό. Όχι, όχι, η δέκα και τα κοινόχρηστα δεν είναι για το. Πάγιο θέμα αυτό. Επιτρέψτε μου, η δέκα και τα κοινόχρηστα δεν είναι για το αφορολόγητο, για το χτίσιμο του αφορολόγητου της μισθωτής εργασίας. Η δέκα, τα κοινόχρηστα, τα ενίκια, τα πάντα για τον ελεύθερο επαγγελματία είναι έξοδα. Άρα, αν έχει δηλώσει το σπίτι του, αν έχει δηλώσει το σπίτι του ότι είναι όμως το γραφείο του. Γιατί μπορεί να έχει αλλού γραφείο και το σπίτι του το πληρώνει κανονικά. Συγχωρείτε. Δεν είναι ελεύθερο επαγγελματία να έχουν έδρα το σπίτι του. Φτάνουμε σε αυτού που έχουν τι καταθέσει, που έχουν τα σπίτια, που έχουν τα πάντα, δεν έχουν δηλώσει τίποτα και παίρνουν 700 ευρώ. Κάτι δεν πάει καλά. Πεδίο δόξη λαμπρών, κύριε Μιχελή, να τα βρει ο φορολογικό μηχανισμό. Ένα τελευταίο σχόλιο για την κυρία και αμέσω να κλείσουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι η χώρα, για να συνοψίσουμε, και βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι η αξιολόγηση πρέπει να κλείσει. Ο Πρωθυπουργός μας το λέει από το Δεκέμβριο ότι κλείνει και όλο καθυστερεί και καθυστερεί. Εγώ θα είμαι ξεκάθαρη. Εάν η αξιολόγηση δεν κλείσει μέχρι το Φεβρουάριο, δυστυχώς η χώρα μας μπαίνει σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Γιατί όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, αρχίζουν οι διάφορες εκλογές στον ευρωπαϊκό, στις χώρες των δανειστών μας. Η Ολλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία και το καθεξής. Και εκεί, για να το πούμε πάρα πολύ απλά, ζήτω που καήκαμε. Πρέπει απαραίτητος να κλείσει η αξιολόγηση επιγόντως. Η κίνηση του Πρωθυπουργού, η κίνηση που έκανε το Δεκέμβριο, ήταν από ό,τι φάνηκε πάρα πολύ κακή για τη σχέση της χώρας μας με τους δανειστές. Ήταν ένα πλήγμα στην εμπιστοσύνη, όπως ξεκάθαρα είπαν οι δανειστές. Και γιατί ήταν πλήγμα στην εμπιστοσύνη? Γιατί με το μνημόνιο που διαπραγματεύτηκε ο Πρωθυπουργός, κάθε τέτοια κίνηση, κάθε δημονησονομικό πλεόνασμα πρέπει να συζητείται με τους θεσμούς. Λοιπόν, τέτοιες κινήσεις που πλήττουν την αξιοπιστία της χώρας μας πρέπει επιτέλους να σταματήσουν. Πρέπει να κλείσει η αξιολόγηση, προκειμένου να μπορέσει η χώρα να μπει σε μία τροχιά. Εγώ το λέω ξεκάθαρα και το λέω πέρα και πάνω από κόμματα. Ξέρετε, εμείς ζητάμε εκλογές. Δεν μας συμφέρουν οι εκλογές. Να το πούμε ξεκάθαρα. Συμφέρει, νομίζετε, τη Νέα Δημοκρατία να παραλάβει αυτή τη χαοτική κατάσταση της χώρας, αυτά τα οικονομικά. Έχετε έτοιμο όλο το πρόγραμμα στη Νέα Δημοκρατία, αν πάμε αύριο το πρωί σε εκλογές, για παράδειγμα? Κοιτάξτε, έχουμε παρουσιάσει. Νομίζω δεν είναι ακόμα έτοιμο για τη Δημοκρατία. Έχουμε παρουσιάσει προτάσεις ασφαλιστικό. Έχουμε παρουσιάσει προτάσεις στο ασφαλιστικό, έχουμε παρουσιάσει προτάσεις σε πάρα πολλούς τομείς της οικονομίας, πιο πολλούς από όσο θυμάμαι εγώ ποτέ κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης να έχει παρουσιάσει. Και όσο περνάει ο χρόνος, θα αποκαλύπτουμε και άλλες πτυχές του προγράμματός μας. Και να τονίσω και το εξής, ότι ασχολούμαστε όχι μόνο με αυτά που φέρονται ως τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας, όπως το προσφυγικό, όπως τα δημοσιονομικά, όπως τα περιχρεωμένα νοικοκυριά. Ασχολούμαστε και με θέματα καθημερινότητας, όπως θέματα, για παράδειγμα, των υιοθεσιών, θέματα που αφορούν σε δωρεές οργάνων, θέματα που αγγίζουν πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι φανταζόμαστε και που αγγίζουν την καθημερινότητα του πολίτη. Ακόμα και σε αυτά έχουμε ήδη καταθέσει προτάσεις και συνεχίζουμε να καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Επιφυλασσόμαστε να επαναλάβουμε ερωτο πάνελ, ενδιαφέρον πάνελ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μιχελή. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά που είστε σήμερα μαζί μας και καλή χρονιά.